σκόπια, απλά τράβηξε την τσάντα και του κάτσε ένα τσιλαγνίγορο κρουσέ. Βρήκε το δάσκαλό του στο πρόσωπο της 19χρονης Δήμητρα Σακαδάκη, ο δράστης της αρπαγής τσάντας που εκτυλίχθηκε χθες στην πλατεία Κορνάρου. Οι δύο κοπέλες περπατούσαν στο κέντρο της πόλης όταν ο ανυποψίαστος δράστης τις έβαλε στο στόχαστρο. Έρχεται ένας γρήγορα και τις επιτίθεται, τις παίρνει την τσάντα και τρέχει. Εγώ σε δευτερόλεπτα τρέχω πίσω χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Πίσω το κεφάλι του κάνω γονατιά. Όπως περιγράφει η νεαρή φοιτήτρια του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και αθλήτρια πυγμαχίας, χωρίς δεύτερη σκέψη όρμησε πάνω του. Τρέχω πιάνω την τσάντα, τον δίνω ένα δυνατό κροσέ, δεξί κροσέ, ζαλίζεται, πάει να χαμηλώσει και του πιάνω το κεφάλι του, ρίχνω μία γονατιά. Με περίσσιο θάρρος και όπλο της γνώσης και την αθλητική παιδεία της, τον ισοπαίδωσε κυριολεκτικά κρατώντας με το ένα χέρι το δράστη και το άλλο την τσάντα, παρότι η ίδια τραυματίστηκε. Πρέπει όλες οι γυναίκες να ασχοληθούν με κάποιο μαχητικό άθλημα. Θα τις βοηθήσει πολύ στη ζωή. Την προσπάθειά του να ξεφύγει, ο δράστης της έσπασε τη μύτη. Έσπασε μύτη. Πήγε από τη δεξιά πλευρά. Και ο γιατρός με βοήθησε και την έφερε στα ίσια. Η Δήμητρα Σακαδάκη υπήρξε αθλήτρια του kickboxing παλαιότερα και πρόσφατα της πυγμαχίας. Προπονείται σκληρά με υψηλούς στόχους για διακρίσεις με τη στήριξη της οικογένειάς της, καθώς ο πατέρας της ήταν και ο πρώτος προπονητής της. Ο μπάς μου ασχολείται πολλά χρόνια με την πολεμική τέχνη, με έχει διδάξει αυτός πρώτα, από όταν ήμουν μικρή. Στα 15 μου ξεκίνησα πρώτη φορά στο χώρο. Έχω πολύ υψηλούς στόχους, θέλω να πάω πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο, ενώ η Δήμητρα μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι και την οικογένειά της, που δηλώνει περήφανη για τη 19χρονη αθλήτρια. Τους έκανε περήφανους. Είδαν ότι πόσο δυναμική είμαι, ότι έχω αυτοπεποίθηση και ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Ανησύχησαν? Λίγο.